Μετά από 36 χρόνια στην εξουσία, οι σοσιαλιστές θα αφήσουν την Προεδρία του Κοινοβουλίου της Ανδαλουσίας, ανοίγοντας το δρόμο στον συσταθέντα δεξιό συνασπισμό. Μετά την πολιτική συμφωνία ανάμεσα στο κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα, τους φιλελεύθερους Θεοδωδάνος και του ακροδεξιού Vox, νέα πρόεδρος του Κοινοβουλίου είναι η Μάρτα Μποσκέ από τους Θεοδωδάνους. Το Γενάρη, ο Χουάνμα Μορένο, πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος στην Ανδαλουσία, θα εκλεγεί ως επόμενος πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης. Πιστεύω ότι το Λαϊκό Κόμμα απέδειξε ότι βρίσκεται στο κέντρο των διαπραγματεύσεων, έδειξε ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της ατζέντας και της εξέλιξης του μελλοντικού προγράμματος αλλαγής για την Ανδαλουσία. Επομένως, ήταν αυτό που πέτυχε να συμφωνήσει και με το Vox και με τους Θεοδωδάνους. Σε αυτές τις εκλογές, για πρώτη φορά, το ακροδεξιό κόμμα Vox μπήκε στη Βουλή και μάλιστα με 12 έδρες. Μέχρι σήμερα, η Ισπανία δεν είχε επηρεαστεί από την άνοδο των εθνικιστικών πολιτικών σχηματισμών. Μεγάλη όθηση στο ακροδεξιό κόμμα έδωσε το μεταναστευτικό ζήτημα που κυριάρχησε στις προεκλογικές συζητήσεις, δεδομένου ότι η Ανδαλουσία είναι η κυριότερη πύλη εισόδου για μετανάστες που φτάνουν στην Ιβηρική Χερσόνησο από τη Βόρεια Αφρική.